Okay, thank you very much, Mr. Panagos. This much Prime Minister, it's very honored to stay here to speak about situation and the trend of the global sheep and goat market challenge and opportunity. In those very selected people, there is my colleague Zervas from University of Athens, and I wanted to acknowledge Mr. Panagos for inviting me here. Σας ευχαριστώ, κύριε Πανάγο. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω σε λίγη ώρα το χώρο για τον οποίο είμαστε εδώ να μιλήσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω και πολλούς γνωστούς, όπως ο καθηγητής κύριος Ζέρβας. Και ουσιαστικά θα μιλήσουμε για την κατάσταση και τις τάσεις στην παγκόσμια αγορά του πρόβειου και του Αιγαίου Γάλακτος. Okay, we can start with looking at our paper. We published this paper in Journal of Dairy Science last June. If you are interested, you can find all information there. Δημοσιεύσαμε αυτό το άρθρο τον προηγούμενο Ιούνιο και μπορείτε κάλλιστα να ανατρέξετε στην βιβλιογραφία και να το βρείτε και να πάρετε όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχω προσπαθήσει να συμπυκνώσω στη σημερινή μου παρουσίαση. I would like to acknowledge my colleague Theodoris from Thessaloniki University. He gave me all information from Greece situation. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου κύριο Θεοδωρίδη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου παρήχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία μου και την παρουσίασή μου. Okay, I will try to not be boring because I have to do to you some data. Θα είμαι βαρετός για να δείξω δεδομένα. Okay, rationale is overview of sheep and goat meat production in the world. Αυτά που θα μιλήσουμε, είναι μια συνολική επισκόπηση της παραγωγής Αιγαίου και πρόβειου γάλακτος στον κόσμο. Okay, global market for sheep cheese. Την παγκόσμια αγορά για το πρόβειο τυρί. The small ruminant dairy sector in France, Greece, Italy, Spain are the four main countries that produce those cheeses. Τους χώρους των μερικαστικών στην Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία και κάποιες συγκριτικές παρατηρήσεις για αυτές τις χώρες. What about the future of the sheep and goat systems? Τι θα συμβεί στο μέλλον στα συστήματα γαλακτοκομείας πρόβειου και κατσικίσιου. An overview of goat and the sheep meat production. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, τι γίνεται στον κόσμο. Okay, at the global level, milk is cow milk. Αυτή είναι η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017. 82% of the global production, more than 800 million of tons, are produced by cows. Το 82% παράγεται από γελάδες. 2.3% are produced by goats. Το 2,3% παράγεται από έγγες. 1.3% are produced by sheep. Το 1,3% από πρόβατα. So small ruminant is very thin part. Άρα τα μερικαστικά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. The leader in sheep milk are Turkey with 30% and China by 11%. Οι ηγέτες στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος είναι η Κίνα και η Τουρκία. Η Κίνα με 11% και η Τουρκία με 13%. The third world producer is Greece with 7%. Η Ελλάδα έχει 7%. Followed by Spain, Italy and France. Και ακολουθείται από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. For goat milk, no matter. India is the leader. Σε ό,τι αφορά το Αίγιο Γάλα, δεν συζητάμε, ο ηγέτης από μακράν είναι η Ινδία με 33% μερίδιο αγοράς. 1 liter over 3 in the world is produced there, in India. Το 1/3 της παραγωγής, παγκόσμιας παραγωγής παράγεται στην Ινδία. Okay, Mediterranean country account nearly 50% of the total sheep meat produced in the world. Οι χώρες της Μεσογείου παράγουν το 45% της συνολικής παραγωγής πρόβειου γάλακτος και το 11% του Αιγαίου γάλακτος. But only for 11% for total goat milk. Το 11%. So we are very important in the sheep meat producers. Άρα είμαστε πολύ σημαντικοί σε ό,τι αφορά την παραγωγή του πρόβειου γάλακτος.
global market for sheep cheese. We have no data available for goat sheep trade, unfortunately. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για την αγορά του πρόβειου τυριού, και επειδή δεν έχουμε στοιχεία για την αγορά του έγιου τυριού, θα επικεντρωθούμε στο πρόβειο. Greece is the leader in sheep cheese production in the world. Η Ελλάδα είναι ηγέτης. Followed by China, Spain, μετά είναι η Κίνα, η Ισπανία, Syria, η Συρία, η Ιταλία, Niger, Τουρκία, Νιγηρία και Γαλλία. And at Union, European Union level, Greece produces more or less the half of the total sheep cheese, but you know, these are mixed cheese. Και η Ελλάδα παράγει το 45% σε ό,τι αφορά το πρόβειο γάλα, το πρόβειο τυρί, αλλά είναι μεικτό τυρί. Italy, France and Spain produce more or less the same amount. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία παράγουν περίπου τα ίδια ποσοστά. This is the trend of the sheep cheese production. You can see Italy is flat. Η παραγωγή του πρόβειου τυριού στους κύριους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία είναι σχετικά flat. France and Spain are growing. Η Γαλλία και η Ισπανία αναπτύσσονται. On the left you can see the data from Greece. I put aside because the category is different. It's a mixed cheese for the Eurostat, so I put away. And there are here feta, other cheese, mixed cheese. Εδώ θα δείτε την Ελλάδα, την έχω βάλει ξεχωριστά, και ο λόγος είναι ότι το τυρί που βγάζει η Ελλάδα, η φέτα, είναι μεικτό τυρί. Οπότε σύμφωνα με την μεθοδολογία της Eurostat, την έχω βάλει ξεχωριστά. And this picture is very clear, the big crisis. Και στην εικόνα αυτή φαίνεται καθαρά και η κρίση. About the PDO production, the main purchase, Pecorino Romano have half of production in Europe, Spain and France the 25%. Σε ό,τι αφορά τα πρόβια γάλακτα POP, τα πρόβια τυριά POP, η Ισπανία και η Γαλλία περίπου έχουν το 20 και το 28% αντίστοιχα. And Πορίνο είναι στο 52. USA are the main import for sheep cheese in the world. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος εισαγωγέας τυριού στον κόσμο. They import more or less 60% from Italy. Εισάγουν περίπου το 60% από την Ιταλία. 10% from Greece. 10% από την Ελλάδα. And less than 10% from France and Bulgaria. Και λιγότερο από 10% από τη Γαλλία και τη Βουλγαρία. 10% from France, from Spain. Και 10% από την Ισπανία. This is the trend in import of the grating and not grating cheese in USA. Αυτή είναι η τάση της εισαγωγής από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόβειου τυριού, είτε αυτό αφορά τριμμένο τυρί είτε κανονικό τυρί, ανάλογα με τη χώρα από την οποία το εισάγουν. Okay, Pecorino Romano dominates this market. Το Pecorino Romano είναι κυρίαρχο σε αυτή την αγορά. In 1990s it was 75% of the total import from the United States. Στη δεκαετία των 90 ήταν το 75% της συνολικής εισαγωγής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. But the decreases now they are 50%. Και τώρα έχει πάει στο 50-53%. Okay, there are growth very interesting by Spain. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη από την Ισπανία, από το ισπανικό τυρί. And the Bulgaria. Και την Βουλγαρία. The PDO export, Italy export to United States, main. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές αυτών των τυριών, η Ιταλία εξάγει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. France totally different, they export to United Kingdom and Italy. Οι Γάλλοι το Ροκφόρ το εξάγουν στην Ιταλία και στην Αγγλία. It's a Roquefort export, of course, the Pecorino Romano from Italy. And Spain export to United States half of the production. Και το μισό της παραγωγής του Queso Manchego του Ισπανικού πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. And Germany. Και στη Γερμανία. I have no data for Greece. So δεν έχουμε δεδομένα για την Ελλάδα. No, available in the data bank, international data bank. Suburban sector in the four main countries that produce sheep cheese. Πάμε τώρα σε κάποιες συγκριτικές παρατηρήσεις για το χώρο των μερικαστικών στις διάφορες χώρες.
Okay, this is the trend of the milk price paid to the farmers in France. Αυτό είναι, βλέπουμε τη μέση τιμή που πληρώνεται στους παραγωγούς στους χώρους του πρόβειου και Αίγιου Γάλακτος ανάλογα με την βιομηχανία. The blue line is the sheep and the green is goats. Το μπλε είναι πρόβειο και το πράσινο είναι το αίγες. This is a steady increase in the price milk paid to the farmers. Υπάρχει μια σταθερή άνοδος στις τιμές. Italy, we have a fresh in the 2016, but now we are paying 70-75 cents per liter. Αυτή στην Ιταλία αυτή τη στιγμή πληρώνονται περίπου 75 cents στο λίτρο. Spain, there is a steady increase in the price of milk paid. Και στην Ισπανία υπάρχει άνοδος στις τιμές. They are green for the sheep and the red for the goats. Πράσινο για το πρόβειο και κόκκινο για το Αίγιο. But in the two last year they are suffering. Τα τελευταία όμως δύο χρόνια υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πτώση. For overproduction of manchego. Κυρίως ό,τι αφορά την παραγωγή του manchego. No data for Greece, sorry. Okay. Πάμε τώρα στις ομοιότητες. Some similitudes among those countries. The sheep and goats production is concentrated in few specialized regions. Η παραγωγή τόσο του Αίγιου όσο και του πρόβειου γάλακτος είναι συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες περιοχές. Sheep milk is mainly destined for the industrial transformation, while goat milk is principally transformed at farm level. Το πρόβειο γάλα κυρίως προορίζεται για την βιομηχανία, ενώ το Αίγιο μεταποιείται σε επίπεδο αγροκτήματος. Sheep cheese are produced for export, goat cheese mainly for internal market. Το πρόβειο κυρίως εξάγεται, ενώ το Αίγιο προορίζεται για την εγχώρια αγορά. And what different country with the και πάμε στις διαφορές και στα καλά. France is pushing up the efficiency of the dairy, sheep and goat systems. Η Γαλλία ανεβάζει την παραγωγικότητα σε όλο το σύστημα, περισσότερο γάλα με λιγότερα αγροκτήματα. High milk yield, less farms. Yes. Maintaining international market share. Διατηρεί το διεθνές της μερίδιο και σταθερά ανεβάζει τις τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές που πληρώνει στους παραγωγούς. Spain is rapidly growing in the sheep industry by intensification of farm level. Η Ισπανία αναπτύσσεται στην βιομηχανία και στο χώρο, εντατικοποιώντας την παραγωγή στο επίπεδο αγροκτήματος. But they are suffering from oscillating prices of milk paid to farmers. Και αυτό το κάνει κυρίως με το να υποκαθιστά κάποιες εγχώριες φυλές με ξένες φυλές, κερδίζει μερίδιο, αλλά υποφέρει στο τι τιμές πληρώνει στους παραγωγούς. Bad news. Πάμε και στα κακά νέα. Italy is losing market, you know. Η Ιταλία χάνει μερίδιο αγοράς. A consequence of one cheese politics, pecorino romano and one importer, USA. Και αυτό γιατί βασίζεται σε ένα τυρί και σε έναν μεγάλο εισαγωγέα της Ηνωμένης Πολιτείας. Greece is suffering from the economic crisis, of course, you know. And the delay in restructuring of the sector, but extensive farmers seem to be more resilient. Η Ελλάδα υποφέρει από την κρίση, αλλά και από την καθυστέρηση στην αναδιαμόρφωση του τομέα, στην αναδιάρθρωση του τομέα, αλλά πιο ανθεκτικές φαίνονται οι εκτατικές καλλιεργίες. There are also some problems protecting the DPO feta from counterfeits with imported cow milk at a low price. Υπάρχει επίσης πρόβλημα στο να προστατεύουμε τη φέτα από αντίγραφα, από αντίτυπα με εισαγόμενο γάλα αγελάδα σε χαμηλές τιμές. Furthermore, also Greece suffers from the same problems to the once cheese as Italy, with the aggravating circumstances that having a fresh product with high conservation costs. Επίσης η Ελλάδα υποφέρει τόσο από το ότι έχει ένα τυρί, όπως έχει και η Ιταλία, αλλά ταυτόχρονα από την παράμετρο ότι έχει ένα φρέσκο προϊόν, το οποίο έχει υψηλά κόστη συντήρησης. What about the future? It's difficult to forecast future. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά θα το επιχειρήσουμε. Okay. Good news. Τα καλά νέα. Milk production is increasing very fast. In 2013 we can cross
1 billion of tons. Το καλό είναι ότι καταρχήν η τάση για παραγωγή του γάλακτος στα 70 χρόνια είναι ότι θα ανέβει κι άλλο, θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο τόνους το 2030. It was a past the 60 year trend, 1.9% per year. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει με κατά μέσο όρο 1.9% το χρόνο. We forecast 1.8% per year. Εμείς πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει με 1.8% το χρόνο κατά μέσο όρο. From now to 2013 we need more 25% of milk. Χρειαζόμαστε από τώρα μέχρι το 2030 χρειαζόμαστε 25% παραπάνω γάλα. This is the situation of sheep milk. Πάμε τώρα στο πρόβειο γάλα. We need 25% more too. Εκεί χρειαζόμαστε 25% περισσότερο γάλα. The past trend for 3.8% a year. Υπολογίζουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι της τάξης του 3,8 το χρόνο. We forecast 70.8% a year, more milk. Και χρειαζόμαστε 7,8% το χρόνο περισσότερο γάλα. Goat milk. We need 50% more milk. Χρειαζόμαστε 50% περισσότερο έγιο γάλα. Past trend 4.9% a year. 4,9% αύξηση το χρόνο. We forecast nearly 10% a year more milk. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ανέβει κατά μέσο όρο κατά 10% το χρόνο. So the world need more milk. This is the trend of consumer in United States and in European Union. Αυτή είναι η τάση κατανάλωσης τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι είναι η τάση αυξητική. Χρειαζόμαστε περισσότερο γάλα και τυρί. A new player emerging in the global market. And μπαίνουν καινούργιοι παίκτες στην παγκόσμια αγορά. New Zealand for sheep milk power to export in China. The government forecast plus 400 million US dollar expected in 2030. Now is zero. Η Νέα Ζηλανδία θα αναπτύξει την αγορά της του γάλακτος σε σκόνη για να εξάγει στην Κίνα. Υπολογίζεται ότι αυτό θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων δολαρίων το 2030 και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λάνσαρε ένα πρόγραμμα για να αυξηθεί η παραγωγή του Αίγιου Γάλακτος. In 2030, the government launched a lucrative program for goat production. Okay, yeah. You translate. Bulgaria and Romania for hard sheep cheese. Οι άλλοι παίκτες είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία για το σκληρό τυρί, το πρόβειο τυρί. And yesterday we were discussing about feta producer there. Mercosur is becoming an interesting import market. Η Mercosur, ο χώρος του Mercosur και κυρίως θα αντιπροσωπεύεται από το Μεξικό, αποδεικνύεται ένας καινούριος προορισμός για να εξάγεται τυρί. Mexico is growing very fast. Το Μεξικό ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. And user market will depend on the cheese stock. It's growing rapidly. Και η αγορά της των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξαρτηθεί πολύ από τα αποθέματα τα οποία ανεβαίνουν. So those stock depress the market, the import market in the United States. Γιατί όσο περισσότερο stock έχεις, τόσο πολύ πέφτει η αγορά. I'm going to finish with some final remarks. Τελικές παρατηρήσεις. First, the sheep and the goat industry is growing interest in the world, and they will fly faster than other dairy sectors. Ο χώρος του εγωπρόβειου γάλακτος ανεβαίνει και θα ανέβει περισσότερο από τους άλλους γαλακτοκομικούς χώρους. Turkey, China are the main producers of sheep milk. And an increase in demand is expected in the countries. New players are entering the market. Η Τουρκία και η Κίνα είναι η κύρια παραγωγή του πρόβειου γάλακτος. Θα υπάρξει άνοδος στην ζήτηση και θα μπουν καινούργιοι παίκτες στο παιχνίδι ή δεν μπαίνουν. Greece is the leader in sheep and goat cheese making. But the main part of the market is internal, oriented, and the feta is suffering from cow milk counterfeit or white cheese competition. Η Ελλάδα είναι ηγέτης στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος, αλλά το κύριο μέρος της αγοράς απευθύνεται στην εσωτερική, της παραγωγής απευθύνεται στην εσωτερική αγορά και η φέτα υποφέρει από κακά αντίγραφα και από ανταγωνισμό από άσπρο τυρί. USA are the main importers of sheep cheese, but other countries are emerging. Ο κύριος εισαγωγέας, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πρόβειου τυριού είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ανεβαίνουν και άλλες χώρες.
Dairy goat industries will likely remain the internal market, provided that India does not dramatically increase milk demand. Η παραγωγή του έγιου γάλακτος πιθανότατα θα παραμείνει στις εσωτερικές αγορές υπό την προϋπόθεση ότι η Ινδία δεν θα αυξήσει δραματικά τη ζήτηση για γάλα. Sheep and goat cheeses will remain a niche product. An international governance system should defend these high-quality goods from counterfeit products. Τα τυριά από έγιο και πρόβειο γάλα θα παραμείνουν αυτό που λέμε niche προϊόντα, δηλαδή περιορισμένης εμβέλειας, και θα πρέπει να υπάρξει ένα διεθνές σύστημα το οποίο θα προστατεύσει αυτά τα αγαθά τα οποία έχουν υψηλή ποιότητα από κακά αντίγραφα. First to finish, I would like to acknowledge the Prime Minister for your attention, your people that are going to discuss with me in those topics. That's all, folks. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα προσπαθήσω να είμαι μαζί σας σε ό,τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε. Ευχαριστώ και πάλι. Thank you, Professor Polina. Thank you very much. Θα παρακαλούσα τώρα τον καθηγητή Προφεσόρε Πολίνα, please, πείτε μας παρακαλώ τι έχει κάνει η Ιταλία για να αλλάξει το κλίμα στην εγωπροβατοτροφία εμπροκειμένου. Ποιες ήταν οι βασικές κινήσεις που γίναν για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση και να είναι τώρα σε ένα καλύτερο δρόμο και τα προϊόντα αλλά και η παραγωγή. What are the things that Italy has done to change the sector and what are the measures that you have taken as a country to face the global challenges and create a better sector able to compete internationally? Okay, first of all, we are looking for new markets. Το πρώτο είναι ότι ψάχνουμε νέες αγορές. Because the United States is decreasing, so we are aware that collapse this market. Γιατί η σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών πέφτει, η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για εισαγωγές πέφτει, οπότε πρέπει να βρούμε άλλες αγορές για να εξάγουμε. Second one is we are trying to being the sector more competitive. Πρέπει μετά ο τομέας να γίνει πιο ανταγωνιστικός. By increasing the production of milk per sheep. Πρώτον πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή του γάλακτος ανά πρόβατο. Because this is the only way to decrease the cost of production per each unit of milk. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος βασικά να μειώσουμε το κόστος. Third, we have to defend sheep cheeses. Το τρίτο είναι να προστατεύσουμε τα πρόβια τυριά. Because it's a small part of the consumer of cheeses. Γιατί είναι ένα μικρό κομμάτι από τα τυριά που τρώνε οι καταναλωτές. And the consumer that want to buy sheep cheese have to be sure that is the sheep cheese. Και αυτός ο καταναλωτής που επιλέγει και θέλει το πρόβιο τυρί πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει πάρει πρόβιο τυρί. So we use the financial support for the European Union to support the advertisement for DPO. Γι' αυτό και αξιοποιούμε τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφήμιση των προϊόντων POP, των τριών POP. First of all, we are working with pediatrics and geriatrics to put the sheep cheese into the plot of the young people and the old people. Και επίσης δουλεύουμε με παιδιάτρους και με γυριάτρους για να βάλουμε το πρόβιο τυρί στη δίαιτα των ηλικιών που το χρειάζονται, δηλαδή τα παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι. And with the banks, we are going to think to the future. Και financial products to buy now the milk we have to produce in the future. Και επίσης δουλεύουμε και με τις τράπεζες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τώρα το γάλα που θα παράξουμε αύριο.